Λοιπόν, φωνάζουν από το κοντρόλ. Πάμε. Άμα είναι να δούμε ποντίκια, εννοείται. Θα δούμε ποντίκια. Λοιπόν, να θυμηθούμε το θέμα που αναδείξαμε πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Η εικόνα, αν θυμάστε, είναι από το κέντρο της Αθήνας, από την πλατεία Συντάγματος, με αυτά τα ποντίκια, πάρα πολλά ποντίκια που κόβανε βόλτες ανάμεσα στον κόσμο. Εκεί έπεσε τσιμέντο, κλείσαν τα ποντίκια. Η επόμενη μέρα, λοιπόν, που δείξαμε το θέμα, πήγε ο Δήμος με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τσιμεντώσανε τα σημεία, βάλανε τα δολώματα, φάκες, δεν ξέρω τι βάλανε, για να περιορίσουν το φαινόμενο. Τώρα το θέμα ποιο είναι? Να, αυτές είναι οι εικόνες από την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι έχουμε λάβει πάρα πολλά μηνύματα, δικά σας μηνύματα, από διάφορες περιοχές της Αθήνας. Θα δείτε εικόνα από το Μοναστηράκι, όπου πια είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, μια πολύ συνδυσμένη εικόνα. Ακριβώς. Ποντίκια ανάμεσα στον κόσμο, περπατάνε αμέριμνα. Ρώνε. Δεν ενοχλεί κανείς κανέναν. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Το ποντικάκι αυτό δεν ενοχλεί. Δεν είναι ποντικάκι, βέβαια, είναι λίγο μεγαλύτερο. Δεν ενοχλείται. Ούτε ο κόσμος ενοχλείται. Είναι και ανάλογες εικόνες. Φυσιολογικό. Ναι, και ανάλογες εικόνες και στην Ελευσίνα, από εκεί θα δεις αγέλη ποντικιών. Να το, πάρε το, δες το. Πω. Τα οποία ανεξέλεγκτα περιφέρονται στους δρόμους, προσπαθούν να βρουν την τροφή τους. Οι κάτοικοι τα κοιτούν. Ναι, δίπλα στους κάδους, ψάχνουν στα σκουπίδια. Δεν είναι θέμα εικόνας ότι δεν είναι ωραία η αισθητική να βλέπουμε αυτό. Είναι θέμα υγιεινής κατά κύριο λόγο. Είναι θέμα δημόσιας υγείας. Προφανώς. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για το θέμα με την κυρία Βίκη Καλοφωτιά, η οποία βρίσκεται στην πλατεία Μοναστηρακίου και θα μας δώσει το ρεπορτάζ, αλλά και με την κυρία Γεωργία Μακρύ, εκπρόσωπο φιλοζωικής οργάνωσης Κοφανγκό. Καλημέρα και στις δύο σας. Έλα, Βίκη, δώσ' μας καταρχήν την εικόνα. Την είδαμε νωρίτερα. Ελπίζω να μην συμβαίνει το ίδιο τώρα που μιλάμε. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Γιώργο. Λοιπόν, εκτός από την πλατεία Συντάγματος, όπως αναφέρατε και εσείς, όπου βρεθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα, και στο Μοναστηράκι, εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, έκαναν πρόσφατα την εμφάνισή τους ποντίκια. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι ξεκινούσαν από τις σκάλες που βλέπουμε εδώ στο φόντο, μέχρι και το σημείο που βρισκόμαστε εδώ, περιφέρονταν ανάμεσα στους περαστικούς, προκαλώντας ανησυχία και πανικό. Όπως μας ανέφεραν άνθρωποι που γνωρίζουν την περιοχή, μάλιστα, εδώ δίπλα μου, θα δούμε τώρα, όπως βλέπουμε στο πλάνο, υπάρχει αυτή η ξύλινη κατασκευή, η οποία αποτελεί πόλο έλξης για ποντίκια και κοριούς, και τα οποία εμφανίζονται συνήθως τα απογεύματα, ξεπροβάλλουν τα απογεύματα, και μας ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι αν λέει τώρα πάμε και τοποθετήσουμε εδώ μπροστά τροφή γύρω-γύρω, θα δούμε να ξεπροβάλλουν άπειρα ποντίκια, ωραία, ακόμη και αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ναι. Ναι, εγώ ξαναλέω, ναι, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό που φαντάζομαι είναι μέλημα όλων μας είναι το θέμα της υγιεινής, δημόσιας υγείας. Ασφαλώς, μα έτσι, γιατί άλλο το θέμα της εικόνας, εντάξει, δεν είναι το καλύτερο, αλλά φαντάζομαι ότι η υγεία όλων μας είναι αυτή που μας απασχολεί σε αυτά τα περιστατικά. Λοιπόν, όμως πολλές οικολογικές οργανώσεις και φιλοζωικές οργανώσεις αντέδρασαν στο γεγονός της εξόντωσης των τροκτικών και ειδικά με δολώματα, τα οποία, όπως λένε, στη συνέχεια περνάνε και στο υπόλοιπο ζωικό βασίλειο, όπως οι γάτες, οι κουκουβάγες, έχει βγει και μια φωτογραφία συγκεκριμένη. Οπότε, κυρία Μακρύ, εσείς τι προτείνετε να γίνει για αυτό το θέμα? Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να ευχαριστήσω που με έχετε προσκαλέσει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, να τονίσουμε ότι στο υπέδαφος όλου του νομού Αττικής υπάρχουν τα λεγόμενα λαγούμια, όπου εκεί κατοικούν και ποντίκια και ρουραίοι. Είναι, ας πούμε, το σπίτι τους. Με κάποιο τρόπο τα ενοχλούμε με τα έργα που γίνονται και αυτά αναγκαστικά βγαίνουν στην επιφάνεια και φυσικά ψάχνουν και τροφή. Τώρα, επειδή μιλήσατε για τις νόσους, θα σας πω το εξής. Ναι, υπάρχουν νόσοι που μεταδίδονται από τα τροκτικά. Αυτές οι νόσοι όμως δεν μεταδίδονται τόσο εύκολα και απλά στον άνθρωπο, παρά μόνο εάν έρθουν κόπρανα από μολυσμένο τροκτικό επάνω στα λαχανικά, παραδείγματος χάρη, πράγμα που δεν υπάρχει στο Σύνταγμα από ό,τι βλέπουμε. Αλλά και έτσι να είναι, όταν το φαγητό είναι καλομαγειρεμένο και τα λαχανικά μας καλά πλημμένα, δεν μεταδίδονται τόσο εύκολα οι ασθένειες. Όχι, απλά ξέρετε κάτι τώρα, ας πούμε, στην εικόνα που βλέπουμε από το Μοναστηράκι, ειδικά εκεί στην πλατεία, γύρω-γύρω υπάρχουν, ναι, δεκάδες εστιατόρια, ψυσταριές κτλ. Ο κόσμος ο οποίος κάθεται δίπλα, δηλαδή αυτά τώρα φαντάζομαι δεν θα κυκλοφορούν μόνο πάνω στα πλακάκια της πλατείας. Θα μπουν και σε κανένα μαγαζί, μπορεί να πάνε και στην κουζίνα, μπορεί οτιδήποτε. Όπου υπάρχει τροφή δηλαδή. Αυτά τα ζώα λοιπόν τρέφονται με τα δικά μας τα αποφάγια και με τα σκουπίδια μας.
Σε μία πόλη, λοιπόν, εάν δεν έχουμε σχολαστικά καθαρισμένα τις πλατείες, τους δρόμους, τα πεζοδρόμια, αν υπάρχουν σκουπίδια, αν δεν τα κατεβάζουμε και εμείς οι πολίτες κλεισμένα καλά μέσα... Σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό, βέβαια. Αυτά όλα τρέφουν τα ποντίκια, όπως και το υγρό περιβάλλον. Ναι. Που σημαίνει ότι κάπως και αυτά τα προκαλούμε με τη συμπεριφορά μας. Αυτό που έκανε ο Δήμος εκεί τώρα, γιατί είδαμε και τις εικόνες από την πλατεία Συντάγματος, έτσι, ναι, που πήγαν εκεί... Βάλανε, προσπαθούσαν να κλείσουν. Να, βλέπουμε και τις εικόνες τώρα. Είμαστε αντίθετοι στη χρήση δολωμάτων και διαφόρων δηλητηρίων. Για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι ότι και αυτά είναι πλάσματα της φύσης και δικαιούνται να ζήσουν. Δεύτερος λόγος είναι ότι αυτά τα δηλητήρια που μπαίνουν εκεί μεταφέρονται πάλι με μία αλυσίδα στον άνθρωπο. Το πιο σωστό από όλα, λοιπόν, είναι η πρόληψη, όπου πρόληψη σημαίνει απόλυτη καθαριότητα. Απόλυτη καθαριότητα όμως. Και ένα δεύτερο κομμάτι είναι το να χρησιμοποιήσουμε οικολογικά προϊόντα για την απομάκρυνσή τους, όχι για την εξόντωση. Χαρακτηριστικά μπορώ να σας πω ότι η μέντα, ας πούμε, η λεβάντα, το σκόρδο, το κρεμμύδι, όσο και αν ακούγεται περίεργο, είναι ουσίες που έχουν έντονη οσμή και αποτρέπουν τους αρουραίους και τους ποντικούς. Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, αντιλαμβανόμαστε βεβαίως την ευαισθησία σας απόλυτα. Από την άλλη, αντιλαμβάνεστε ότι σε μια μεγάλη πόλη με τις υπηρεσίες του Δήμου, τώρα το να μπει μέντα ή λεβάντα για να φύγουν τα ποντίκια είναι κομματάκι δύσκολο. Σεβαστή όμως η άποψή σας. Να έχει γίνει πρόβλεψη, να έχουν φυτευτεί λεβάντες, γιατί ξέρετε, η λεβάντα είναι καλοπιστικό φυτό. Θα μπορούσε να υπάρχει. Ναι. Γιατί αποτρέπει και τα κουνούφια και τα τσιμπουρία, αποτρέπει πολλά έντομα. Προσέξτε, αποτρέπει, έτσι, δεν σκοτώνει. Τώρα, το να σκοτώσουμε, τι θα σκοτώσουμε. Δηλαδή, βάλουμε μερικά δηλητήρια εκεί πέρα, τα οποία θα σκοτώσουν κάποιους αρουραίους. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Ναι, το πρόβλημα ναι, μπορεί να μην λυθεί, αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι έτσι κι αλλιώς είναι ζήτημα υγιεινής και καθαριότητας, γιατί είναι αυτά είναι φαινόμενα... Είναι το κυρίαρχο, να μην υπάρχουν αποφάγια και να μην υπάρχουν καθόλου σκουπίδια στους δρόμους. Ναι. Ειδικά οι αρουραίοι, ξέρετε, είναι και σαν κομπόρα, προτιμούν και το κρέας. Όπως και να έχει, πρέπει και εμείς, λοιπόν, να... Κυρία Μακρύ, είστε κατανοητοί, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βίκυ και εσένα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Πολύ ψύχρεμη ήταν η Βίκυ εκεί με το θέμα με τα ποτήκια. Πώς την αφού δεν τους έριξε τροφή. Άμα τους έριξε τροφή και βγαίνανε έξω, δεν θα ήταν ψύχρεμη.